Βρισκόμαστε για μια άλλη φορά εδώ στο Μόναχο και σας καλούμε όλους εσάς να δώσουμε μαζί τη μάχη των ευρωεκλογών για να δυναμώσει η αγωνιστική συμπόρευση με το ΚΚΕ στις κάλπες και τους δρόμους της διεκδίκησης. Και ακόμη περισσότερο φίλες και φίλοι, η ενίσχυση του ΚΚΕ και εδώ από τις Ελληνίδες και τους Έλληνες μετανάστες στη Γερμανία αποτελεί σημαντικό και σταθερό βήμα ενίσχυσης των εργατικών λαϊκών αγώνων σε κάθε χώρα. Επειδή ακριβώς είναι η επιλογή που δυναμώνει το ελπιδοφόρο ρεύμα της αμφισβήτησης της κυρίαρχης αστικής πολιτικής και έγινε διακριτό και στις προηγούμενες, στις Είναι αναμετρήσεις. Είναι η επιλογή που στέλνει μήνυμα ελπίδας και ανασύνταξης σε επαναστατικές δυνάμεις και κόμματα εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενισχύοντας τη μοναδική και οργανωμένη δύναμη που καθημερινά παλεύει για την ενίσχυση του εργατικού λαϊκού κινήματος. Ενίσχυση των μεγάλων εργατικών λαϊκών αγώνων που έλαβαν χώρα σε Ελλάδα και στον κόσμο που μπορούν να καθυστερήσουν, να βάλουν εμπόδια, να ανατρέψουν τις αντιλαϊκές επιλογές. Βρισκόμαστε σήμερα εδώ γιατί πάντα ήμασταν εδώ. Από τα, χρόνια, από τα πρώτα χρόνια της μετανάστευσης ως σήμερα δεν υπάρχει αγώνας για τα δίκαια των μεταναστών της εργατικής τάξης αυτής της χώρας που το ΚΚΕ. Τα μέλη του και οι φίλοι του να μην είναι μπροστά σε αυτόν τον αγώνα από τα πρώτα χρόνια της, μετανάστευση επα... έω μετανάστευσης έως σήμερα. Απλώνουμε το χέρι σε όποιον θέλει να σηκωθεί και να παλέψει μαζί μας για έναν κόσμο καλύτερο. Γιατί το γνωρίζετε και οι ίδιοι ότι ο καπιταλισμός και η εξουσία του είναι παντού ο ίδιος. Τα αστικά κράτη είτε εδώ είτε στην Ελλάδα είναι φτιαγμένα για να προστατεύουν τα συμφέροντα των λίγων. Οι μεν με την πολιτική τους αναγκάζουν τους εργαζόμενους στη μετανάστευση. Ενώ οι δεν τους τραγκαλίζουν στην τελευταία σταγόνα στο όνομα του οικονομικού θαύματος. Α, για ποιο θαύμα μιλάνε, όταν ο ένα στου πέντε κινδυνεύει από τη φτώχεια στη Γερμανία και τον κοινωνικό αποκλεισμό, ενώ κοντά στα τρία δισεκατομμύρια παιδιά ζουν κάτω από το όριο τη φτώχεια. Αυτή ακριβώ η συγκεκριμένη πολιτική είναι που οδήγησε εκατομμύρια εργαζόμενου στου δρόμου το τελευταίο χρόνο στη Γερμανία, παλεύοντα για συλλογικέ συμβάσει, αυξήσει μισθών ενάντια στην ακρίβεια στον πληθωρισμό, ο οποίο ροκανίζει το μισθό του. Ήταν αγώνε ελπιδοφόροι. Αλλά πιο ελπιδοφόρο. Είναι οι διαργασίες που γίνονται μέσα στο εργατικό και συνδικαλιστικό κίνημα. Είναι η δουλειά αυτή ακριβώς των μελών του κόμματος. Βασανιστική, με αργά αλλά σταθερά βήματα, ελπιδοφόρα. Είναι η δουλειά στα σωματεία, η δουλειά από τα κάτω, κόντρα στις σοσιαλδημοκρατικές ηγεσίε των συνδικάτων για τη μαζικοποίηση των συνδικάτων προς ταξική κατεύθυνση. Είναι οι αλλαγέ σε όργανα του συνδικαλιστικού κινήματο προ αυτή την κατεύθυνση. Αλλά και οι αλλαγέ που γίνονται και στου μεταναστευτικού φορεί. Τελευταίο παράδειγμα, η ελληνική κοινότητα στον Τουγκάρδη, που η παράταξη του κόμματο κέρδισε τι εκλογέ, έδωσε τι σε αυτήν, τη μαζικοποιεί, αγκαλιάζει νέου περιοχή. Παρεμβαίνει στον τόπιο εργατικό και συνδικαλιστικό κίνημα, δίνει πολιτιστικέ ανάσες στη βάρβαρη καθημερινότητα που ζούμε. Φίλε και φίλοι, γι' αυτό λέμε ότι μόνο η ψήφο στο ΚΚΕ μπορεί να αλλάξει το κλίμα, να μεταφραστεί σε μαζικοποίηση και ενδυνάμει των λαϊκών αντιδράσεων και κινητοποιήσεων. Σήμερα ακριβώ. Που τα σύννεφα του πολέμου πυκνώνουν, που δισεκατομμύρια δίνονται απλόχερα στην πολεμική γερμανική βιομηχανία, που ο γερμανικό στρατό μετατρέπεται σε ετοιμοπόλεμο και στέλνουν πάνω από 4.000 στρατιώτε στη Βαλτική, σήμερα λοιπόν ο καθένα πρέπει να πάρει τι αποφάσει του και να πράξει αναλόγω, δυναμώνοντα το ΚΚΕ. Με το ΚΚΕ, λοιπόν, για το δίκαιο των λαών, σε σύγκρουση με την Ευρωπαϊκή Ένωση τη εκμετάλλευση των υπεριαλιστικών πολέμων, την πολιτική τη οποία υλοποιούν όλε οι κυβερνήσει. Με το ΚΚΕ λοιπόν για να πάρουν ανάσα, νέο κουράγιο και δύναμη λαοί. Καλή αντάμωση φίλε και φίλοι στους αγώνες που έρχονται. Θα είναι πιο δυναμικοί, πιο ελπιδοφόροι θα είναι αγώνες που θα ανοίγουν προοπτική. Καλή αντάμωση και στις κάλπες του Ιούνιου, με το ψηφοδέλτιο της αντίστασης, της ελπίδας και της ανατροπής. Με το ψηφοδέλτιο του ΚΚΕ. Σηκώνουμε ακόμα ψηλότερα την κόκκινη σημαία με το σιροδρέπανο και το σύνθημα «Προλετάρι όλων των χωρών, ενωθείτε.